Η πυροτεχνική υπηρεσία έλαβε μήνυμα για πυρκαγιά στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας των Στρογγολών η ώρα 7:53 λεπτά ακριβώς. Ναι. Ανταποκρίθηκαν οι ομάδες και με την άφηξη έγινε έρευνα με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε εγκαπνώση στον τρίτο όροφο αλλά όχι πυρκαγιά. Ελέγχθηκαν όλοι οι ορόφοι και στο ισόγειο εντοπίστηκε διαμέρισμα στο οποίο μια οικογένεια από 4 άτομα, ο πατέρας, η μητέρα, ένα βρέφος και ο αδελφός της συζύγου κοιμόνταν μέσα στο διαμέρισμα. Από τα χτυπήματα στην πόρτα των πυροσβεστών ξύπνησε ο πατέρας και ο αδελφός εξήλθαν του διαμερίσματος και μετά από έρευνα οι πυροσβέστες εντόπισαν τη μητέρα και το βρέφος να κοιμούνται στα κρεβάτια τους. Τους έβγαλαν έξω και διαπιστώθηκε ότι ήταν πολύ καλά στην υγεία τους, αλλά για προληπτικούς λόγους η μητέρα και το βρέφος εστάλληκε στο νοσοκομείο για προληπτική εξέταση. Ωστόσο, όπως μας λέτε, όπως μας τα περιγράφετε τα πράγματα, κινδύνευσε η οικογένεια καθώς κοιμόταν αμέριμνη, ενώ η φωτιά ήταν σε εξέλιξη μέσα στο διαμέρισμα. Πραγματικά κινδύνευσε και δεν θέλω να αναλογιστώ τι θα συνέβαινε αν η πυρκαγιά ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, για παράδειγμα. Οπότε αν η καπνή δεν θα ήταν ορατή από τους γείτονες και τους άλλους ενίκους για να ειδοποιηθεί έγκαιρα η πυροσβεστική υπηρεσία. Άρα αυτό τους έσωσε. Είδαν καπνούς γείτονες και σας ειδοποίησαν να τρέξετε. Βεβαίως, διότι δεν ξύπνησαν από μόνοι τους και δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να ξυπνήσουν από μόνοι τους μετά από την ανάπνευση καπνών. Τους έσωσε το γεγονός ότι οι ένικοι των υπόλοιπων διαμερισμάτων και οι πειραστικοί είδαν τους καπνούς και ενημέρωσαν έγκαιρα την πυροσβεστική υπηρεσία. Άρα ξύπνησαν με τα χτυπήματα που κάνατε εσείς, τα μέλη της δύναμης στην πόρτα. Ξύπνησαν από τα χτυπήματα και μάλιστα η μητέρα και το βρέφος συνέχισαν να κοιμούνται.